Η σύστασή μου λοιπόν είναι να κάνουν ξεχωριστά αυτές τις δύο επεμβάσεις. Mm-hmm. Με απόσταση 4 μηνών μετά. Να δούμε δηλαδή πρώτα το αποτέλεσμα της πρώτης και μετά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στη δεύτερη. Ναι, βέβαια αυτό δεν αρέσει στις γυναίκες, γιατί οι δύο επεμβάσεις δεν είναι καλύτερες από μία. Και θέλουμε και αποτέλεσμα λίγο έτσι άμεσα όταν αποφασίσουμε. Ακριβώς. Αλλά αν σκεφτείτε ότι σήμερα θέλουμε εγγυημένο αποτέλεσμα, mm-hmm. ναι, μεν άμεσα, αλλά και εγγυημένο, είναι προτιμότερο μερικές φορές να περιμένουμε 4 μήνες για να έχουμε εγγυημένο αποτέλεσμα και οι 4 μήνες είναι άμεσο ουσιαστικά. Για να κάνουμε ανόρθωση στήθους, σε ποια ηλικία πρέπει να το αποφασίσουμε και να προχωρήσουμε? Υπάρχουν έφηβες που γεννήθηκαν μετά την εμειναρχή τους, δηλαδή μόλις άρχισε η περίοδος τους, που δημιουργήθηκε το στήθος τους, είδαν ότι δεν ήταν ωραίο. Υπάρχουν τέτοιες έφηβες που έχουν γεννηθεί με την προδιάθεση να μην έχουν ωραίο στήθος. Αυτές μπορούν να κάνουν και στα 18. Εσείς θα συστήνατε όμως μια γυναίκα η οποία έχει μια χαρά στήθος, δεν έχει κανένα πρόβλημα ίδια? Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να είναι μια χαρά το στήθος μιας γυναίκας, αλλά εμείς να το βλέπουμε κάπως διαφορετικά. Είναι και η ψυχολογία, είναι και πολλά πράγματα στη γυναίκα. Να κάνει πρώτα τα παιδιά της, να περάσουν πρώτα κάποια χρόνια και μετά να προχωρήσει σε μια ανόρθωση στήθους. Εάν το στήθος είναι άνισο, mm-hmm. πολύ, πολύ άνισο, ή αν είναι πολύ, πολύ αληθινά πεσμένο, γιατί υπάρχουν κάποια κριτήρια, ναι, για να κρίνει κάποιος mm-hmm. γιατρός αν αληθινά υπάρχει χαλάρωση ή όχι. Γιατί πολλές γυναίκες, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να νομίζουν ότι έχουν χαλάρωση. Μπορείτε να μας τα πείτε αυτά τα κριτήρια, είναι καθαρά? Βεβαίως μπορώ. Βεβαίως. Είναι η απόσταση. Βασικά είναι η θέση της θηλής. Mm-hmm. Αν η θέση της θηλής βρίσκεται πάνω από 20 εκατοστά από την κλίδα, από αυτό το κόκαλο εδώ. Mm-hmm. Πάνω από 20 εκατοστά από αυτό το κόκαλο. Ναι. Αν μετρηθεί δηλαδή και είναι πάνω από 20 εκατοστά. Mm-hmm. Αν η προβολή της θηλής στον μπράτσο είναι κάτω από το μέσον. Μάλιστα. Η προβολή της θηλής στον μπράτσο, ναι, είναι κάτω από το μέσον. Και αν η προβολή της θηλής στο θώρακα είναι κάτω από την υπομάστιο πτυχή, από το αυλάκι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, η προβολή στο θώρακα, ναι, τότε είναι αληθινά πεσμένο. Οποιαδήποτε